σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε, Θεμάκο, εκτάκτος. Αλλά ευχαριστώ σας. Μέρα γιορτής. Χαλάλη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση, παύλα πρόκληση. Μωρέ, μύρισε μπακαλιάρο το σπίτι και θέλουμε μια άλλη μυρωδιά κόντρα να φύγει η τηγανίλα, κατάλαβες. Σήμερα είναι μέρα γιορτής, θα μαζευτούν παρέες, δεν δουλεύει ο κόσμος, έχει πολλές γιορτές. Και λέμε, ρε Θεέ μου, τι να κάνει μια Βαγγελιό, μια Εύα, τι να σερβίρει στον καλό της. Και έχεις μια τώρα καλή ιδέα. Τώρα που είπες Εύα, έχουμε κόσμο να πούμε χρόνια πολλά σήμερα. Πολύ η Εύα κόσμο. Η Κουρούπη. Η Λίτσα μας που μας βάφει και μας περιποιείται. Η κυρία Εύα Δελιδάκη. Ο Βαγγέλης ο Χολύπτης. Η Βαγγελιό στο λογιστήριο. Α, πείτε χρόνια πολλά στην Βαγγελιό στο λογιστήριο. Χρόνια πολλά, Βαγγελιό στο λογιστήριο. Βγάζει μισθοδοσία, γι' αυτό μας έπεισε. Το Τζουκάλι, τον Ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη μας. Να χαίρετε και την οικογένειά του. Χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους και σε εσάς. Γιατί έχουμε και Βαγγέλητες και Βαγγελίτσες και κόσμο πολύ. Μην παίρνεις χρυσέ μου στα πλάνα μου σήμερα που είναι γιορτάρα μέρα. Σφαίρα. Είναι και όμορφη σήμερα η παρουσιάστρια. Πάντα. Πάντα. Για αυτό το μου είναι. Μην το λες σήμερα που έχω βάλει το φλάτ και είμαι τρεις πόντους από τη γη όλη και όλη. Αλλά αυτή το παπούτσι δεν φταίω εγώ. Ελάτε να μαγειρέψουμε. Ωραία. Και μετά θα μετρήσουμε πόσο ψηλοί είμαστε. Τι θα μας μαγειρέψει, Θεέ μου, Ρίγα? Θα κάνουμε ένα σαγανάκι σήμερα. Ανοίξαμε το ψυγείο στην κυριολεξία σήμερα και πήραμε ό,τι υλικά βρήκαμε. Όχι ότι βρήκαμε το πεταματού. Ωραία υλικά, φρέσκα. Μας είχαν μείνει από προηγούμενες μαγειρικές, δηλαδή εχθές και προχθές. Είσαι οικονόμος άντρας, να τα λέμε αυτά. Και θα κάνουμε ένα σαγανάκι το οποίο. Θα αποτελείται από γαρίδες και μύδια. Φτώχεια, καταραμένη στο ψυγείο του Θεμουρίγα. Κατεψυγμένα από το χαλιαδάκι οικονομικά. Οπότε μαγειρεύουμε οικονομικά. Αλλά υγιεινά. Υγιεινά. Κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο και σκόρδο. Λιαστή ντομάτα. Συνήθως στο σαγανάκι βάζουμε ντομάτα φρέσκια. Είπα να βάλουμε λιαστή. Δεν το έχω ξανακάνει, πιστεύω να ταιριάζει. Θα ταιριάζει, πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα τελειώσουμε με φέτα για να λέγεται και σαγανάκι. Χυμό λεμονιού. Αλίμονο. Πιπέρι. Κάποια μυρωδικά εδώ ρίγανης βασιλικού στο τέλος. Και γιατί το έχεις βάλει μέσα στο ελαιόλαδο? Για να δώσει παραπάνω αρώματα, μας έχεις πει. Μπράβο, ρε. Ξέχεις ξεχάσει, έτσι. Τι? Το ψωμί. Το ψωμί, ναι. Διότι κάνει σαγανάκι, δηλαδή αυτό θα έχει ζουμάκι αυτό θέλει το πράγμα. Θέλει βούτυμα μετά, ναι. Γιατί το κάνεις το σαγανάκι χωρίς να κάνεις βούτες μέσα. Εσείς τώρα σπίτι σας. Πάρετε ψωμάκι, τηγανίστε το, ψήσετε το, να τηγανίσετε. Αν δεν έχετε ψωμί, φάτε παντισπάνι. Τώρα με το πρωτογενές πλεόνασμα. Είμαστε πλούσιοι όλοι. Αλλιώς φάτε λίγο παξιμάδι και είμαστε όλοι μια χαρά. Γιατί σήμερα είναι κλειστή και η φούρνη, δεν κάθε άνθρωπο που πουλάμε ψωμιά για μας. Αλλά ένα παξιμαδάκι, ωραίο, έτσι να μαλακώσει μέσα σε άλλο. Όλοι να παξιμάδι στον τουλάπι. Όλοι, για τις δύσκολες ώρες. Για έλα, για πάμε. Ξεκινάμε. Να ξεκίνα. Ψώνια ναι. Έχουμε. Είσαι λάθος θες, αφού το έχεις ψωνίσει και περισσέψαν, δεν είπες. Λέω μήπως. Ελαιόλαδο, αρκετό. Σήμερα ξοδεύεσαι. Και ξεκινάμε με τις γαρίδες. Ξεκινάμε με το κρεμμύδι. Έχεις βράσει γαρίδα και μύδι? Τίποτα. Α, είναι ωραία. Τα έχεις παγώσει απλά. Ομά. Βάζουμε το σκόρδο από την αρχή για να μυρίσει λίγο το ελαιόλαδο. Το βάζω ολόκληρο για να τα αφαιρέσω μετά. Και ανακατεύουμε συνέχεια. Θέλουμε να ρωτήσει καλά το κρεμμύδι. Το σαγανάκι είναι ένα φαγητό το οποίο το έχουμε δοκιμάσει, φαντάζομαι όλοι μας, αρέσει σε όλους. Είναι καταπληκτικός ουζομεζές. Mm. Ταιριάζει γενικά με αλκοολούχα, κρασί, ούζο, μπύρα. Mm. Νομίζω ότι είναι ανοιξιάτικο καλοκαιρινός, επιλογή καλοκαιρινή και ανοιξιάτικη. Θέλεις και λίγο θάλασσα στο βάθος. Ταιριάζει απόλυτα. Φυσικά το όνομά του είναι λίγο, δηλαδή έχει παίξει μια παρερμήνευση. Δηλαδή, τι εννοείς? Το σαγανάκι κανονικά λέγεται αυτό το ψήνουμε στο σκεύος, στο συγκεκριμένο σκεύος. Είναι τουρκική λέξη. Το σαγανάκι είναι τουρκική σκέψη. Ένα τηγανάκι. Ένα τηγανάκι που λέγεται. Ναι, ξέρω ποιο είναι. Λέγεται σαγάνι, νομίζω. Σαγάνι, σαγάνι. Και υποχωριστικά επειδή ήταν μικρό, το λέγαμε σαγανάκι. Και με την προσθήκη τυριού, δηλαδή χρειάζεται αυτό το σκεύος και το τυρί που θα λιώσει μέσα, λέγεται σαγανάκι. Τι συμβαίνει τώρα δύο μέρες? Τι συμβαίνει? Έχεις διαβασμένος, ξέρεις λεπτομέρειες. Μελετάει τα φράγια. Ναι. Λοιπόν, ανακατεύουμε συνέχεια το κρεμμύδι, να μαλακώσει λίγο και να ροδίσει. Βλέπουμε ότι σιγά το σκόρδο έχει αρχίσει και βγάζει τα αρώματα. Θα μυρίσετε και άλλη μια φορά πολύ όμορφα. Μην βγείτε ραντεβού. Λοιπόν, και βάζω τα θαλασσινά ζερβέ. Αν είσαστε Βαγγελίτσα και τα κάνετε αυτά στο σπίτι, βάλτε στο κεφάλι ένα τζιμπέρι. Ναι, μπορεί ένα τζιμπεράκι, μια βολιά. Και δεν θα μυρίσετε, μια χαρά θα είσαστε. Μην έρθει ο κόσμος και μυρίσει πώς το λένε, τη γανίλα. Οι γαρίδες θέλουν λίγο ψήσιμο, οπότε θα τις βάλω τώρα στην αρχή. Ένα-δυο λεπτά θα τις αποσύρω και μετά θα τις ξαβάλω στο τέλος. Α, έχεις πάρει γαριδούλες που έχουν την ουρίτσα ώστε να έχουν και χώρο να αποθηκευτούν μέσα ζουμάκια.
Και να είναι ωραίες και άμα σήμερα. Χρειάζεται λόγω του Ανδριανή, προσθέτω παραπάνω. Βεβαίως, κύριε Σάμα, το βλέπουμε. Και προσθέτω, προσθέτω τώρα όπως ανακατεύω, να μην σπάσω τις γαρίδες μου. Μια-δυο γυροβολιές. Να βλέπουμε ότι αμέσως πήραμε αυτές. Και θα βάλω τα μύδια. Δεν τα έχεις βράσει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Τίποτα. Το μύδι της κι αλλιώς δεν θέλει πάνω από ένα-δυο λεπτά, οπότε... Και είναι ασφαλές τώρα έτσι που το κάνεις. Ωραία, θα βράσει. Θα βάλουμε και το ζουμάκι, θα βάλουμε λίγο νερό, θα βάλουμε το ούζο. Θα μαγειρευτεί το φαγητό. Θα ζαλιστεί το μύδι. Α, μπράβο. Είναι ανοιγμένα μύδια, άρα καλά. Στην άκρη. Τσεκάρουμε τη φωτιά, θέλουμε... Θέλω να τσιγαρίζεται. Έχω αυτό το φόρυβο δηλαδή. Ωχ, μωρέ Θεέ μου, μυρίζει ωραία. Ανακατεύουμε προσεκτικά. Και το ούζο. Έβαλα ούζο. Η ωραίτερη στιγμή. Θέλετε να βάλετε κρασί, βάλετε κρασί. Να μου αρέσει το ούζο, ταιριάζει κιόλας με τις γαρίνες καθαλαπινά. Mm-hmm. Έχει αυτή η μυρωδιά από το γλυκάνισο. Θα δώσω έτσι ένα ωραίο, μια ωραία ένταση στο φαγητό μας. Είναι εύκολο φαγητό το σαγανάκι. Γενικώς όλες, όλα τα είδη σαγανακίου, ό,τι επιχειρούμε να ψήσουμε. Για αυτήν την ντομάτα την έχουμε ψιλοκόψει. Ωραία γλυκά. Ναι. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι καλύτερο είναι τώρα να προτιμήσουμε μια λιαστή ντομάτα. Δεν είναι η εποχή της ντομάτας. Δηλαδή πολύ δύσκολα θα βρεις ωραία ντομάτα ζουμερή κόκκινη. Λίγο νερό. Και αλλιώς αν έχουμε ωραίο πελιτέ κόκκινο στο ψυγείο μας. Στον ντουλάπ μας τέλος πάντων. Η φαντασία. Φαντασία σε... και διαλέξτε τι θα βάλετε. Σε μου έβαλε λίγο νεράκι. Λίγο νεράκι, λίγο νεράκι να πάρουν μια βράση όλα τα τελικά μαζί. Και τα αφήνουμε. Τι άλλο έχει μείνει. Έχει μυρίζει μείνει... πάρα πολύ ωραίο το φαγητό. Έχει μείνει ο άνηθος, έχουν μείνει τα μυρωδικά, βασιλικός και ρίγανη. Έχει μείνει το αλάτι, να δούμε αν χρειάζεται το τέλος. Και λεμονάκι. Το πιπέρι στο τέλος. Ελαιόλαδο φρέσκο και αυτό στο τέλος. Και φέτα στο τέλος. Κάτσε τώρα να πούμε τα νέα. Όλα στο τέλος. Τι να πω. Πώς πέρασε χθες. Πώς πέρασε χθες, τι κάναμε, δουλεύαμε. Δούλευες. Σήμερα δεν δουλεύεις. Δούλευες. Είναι ανοιχτά τα ζαχαροπλαστεία σήμερα. Είναι ανοιχτά και η δουλειά μας είναι περίεργη και όταν οι άλλοι ξεκουράζονται, εμείς δουλεύουμε. Σήμερα γίνεται, έχει πάρει φωτιά. Το έχεις εφοδιάσει τον Gloria, δηλαδή είναι full φρέσκα γλυκά. Γεμάτο, ξεκινήσουν τα γλυκά. Μου λέγανε σε μία παρέχεται σοκολατάκια σου. Εσύ τα φτιάχνεις ή απαλού. Τα παίρνουμε έτοιμα βασικά, αλλά δεν το λέμε. Μου λέγανε ότι είναι τόσο ωραία και δεν το πιστεύανε. Λέω, τον ξέρω αυτόν. Με μιλάει. Τον ξέρω. Δεν είναι ωραία τα σοκολατάκια, είναι καλά. Είναι νόστιμα. Δεν έφερες τίποτα να φάμε. Ήθελα να φέρω, αλλά είχαμε τόσο δουλειά σήμερα, παιδιά, και φύγα στα κλεφτά. Έφυγα δηλαδή πνιγημένος. Και δεν πήρα τίποτα. Συγγνώμη, να ζητήσουμε από τους πελάτες ότι θέλετε από εδώ και να μην σε χανάκι σήμερα. Λοιπόν, Στέλιο, βλέπεις, αν γυρνήσεις, δεν βλέπεις λίγο μακριά. Καλή βλέπω, στραβή είμαι. Βλέπεις. Λοιπόν. Ή ο κοντορεβιθούλης. Όταν έχει φτάσει αυτό το σημείο, δηλαδή που έχει αρχίσει και έχουν εξαρνηθεί τα πολλά υγρά και έχει και σφίγγει φαγητό. Παίρνουμε τη φέτα. Ωραία, λίγο γάντια. Και τι. Διαλύουμε. Θα βγάλω τα γάντια. Εδώ. Θα προσθέσουμε το βασιλικό, τις ρίγανες, τη μάρια. Να ρωτήσω. Ορίστε, κάτι. Ναι, ό,τι θέλεις. Ρωτάει ναι. Μια φίλη μου. Από αυτό το στάδιο και μετά θα μπορούσαμε να το συνεχίσουμε να το κάνουμε ριζότο, ας πούμε, αν θέλαμε. Θα μπορούσαμε, θα σου πω, Ανδριανή, μόλις τελειώσω. Μισό λεπτάκι, δώσ' μου. Φάγαμε πόρτα. Ανακατεύω πολύ απαλά και το κλείνω. Τέλος. Θα βάλω στο τέλος λίγο άνηθο. Όχι, μωρέ Θεέ, ό,τι ήταν ήθελες. Καλά, δεν βάζω άλλο. Χυμό λεμόνι. Πολύ λίγο λεμόνι αυτή τη φορά. Πιπερόμιλο. Λοιπόν, Ανδριανή, το φαγητό μας έχει τελειώσει. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Θα μπορούσαμε να το βάζουμε σε ένα σαγανάκι, δηλαδή το κανονικό σαγανάκι, σε ένα μικρό τηγανάκι με χερούλια στο φούρνο να το τελειώσουμε, ώστε να μελώσει, να ψηθεί από πάνω το τυρί. Δεν το πειράζει. Ανακατεύουμε, αλλά προσέχουμε να το διαλύσουμε. Δεν πειράζει. Το διάλυσα. Όχι, όχι, το κάνεις πάρα πολύ καλά, Στέλιο. Έχεις γίνει πάρα πολύ καλός. Και μπορούμε σε αυτή τη φάση να κάνουμε και μια ωραία σάλτσα για ριζότο ή για μακαρόνια. Κυρία, θα το κάνετε αλλού το ριζότο σας και θα βάλετε από πάνω, θέλετε, το σαγανάκι. Μπορούμε και εδώ μέσα. Αν είχαμε βράσει ένα ωραίο σπαγκέτι δίπλα, λιγκουίνια, θα ήταν πολύ ωραίο μπλου μετά. Παιδιά, εγώ και σκέτο το τρώω, δεν έχω πρόβλημα. Ανδριανή, μπορούμε να το κάνουμε και ριζότο. Απλώς, επειδή τα θαλασσινά που έχουμε βάλει τώρα εμείς μέσα είναι πολύ ευαίσθητα, δεν θέλουν πολύ ψήσιμο. Ναι, τα θερούμε. Τελειώνουμε το ριζότο.
και τα ξαναβάζουμε πάλι στο τέλος. Σωστά, γιατί μόνο θα χάσουμε μετά τα θαλασσινά. Τελείωσε λίγο χαρτάκι να πάρω, να καθαρίσω το μπάγκο, να ετοιμάσουμε το πιάτο. Φασολάδα έπρεπε να φτιάξουμε σήμερα. Φασολάδα, γιατί? Να μου πεις, δεν τρώνε βέβαια φασολάδα σήμερα. Την τρώμε την 28 Οκτωβρίου, αλλά. Σήμερα τρώνε μπακαλιάρο. Δεν είπα να σκεφτώ να πω κάτι πολύ ελληνικό. Αλλά μπακαλιάρο σας έδειξε χθες και έκανε και μια τέλεια βελουτέ σκορδαλιά, πολύ ελαφριά. Και εύκολη. Ναι, και θέλω να σου πω επίσης ότι πάλι το κοινό είπε ότι θα επιχείρησε. Ενώ δεν τρώει τη σκορδαλιά, αυτή θα επιχειρήσει να τη φτιάξει. Ναι, ήταν καλή και εύκολη. Το μυστικό ήταν ότι έψησε στο φούρνο, παιδιά. Την πατάτα και το σκόρδο. Δεν χρειάζεται πολλές κατσαρόλες. Παρά τα είναι πιο νόστιμη στο φούρνο γιατί δεν παίρνει νερό μέσα. Και το σκόρδο, όταν το ψήσουμε, γίνεται πιο ελαφρύ, πιο μαλακό. Δηλαδή, το βάζουμε μέσα ψημένο, δεν παίρνει σκόρδο όμως στο φαγητό. Και είναι πιο μαλακή η γεύση του. Μπορεί να κουτάλει βασικά γιατί. Έλειωσε πολύ ωραία η φέτα. Τόσο όσο όλα. Ναι, ναι, τόσο ούτε όσο. Πολύ η φέτα, ας πούμε, να λιώσει, αυτό που λες θέλει να γίνει, να εξαφανιστεί από το πιάτο, ούτε η γαρίδα να μην στέκεται ζωηρή. Πρέπει να σας πω ότι μοσχοβολάει αυτό που μόλις μαγείρεψε. Μπορούμε να μου αφήσουμε... τρέχουν τα σάλια, θέλω να φάω. Αν μου βάλεις ένα πιατάκι. Εννοείται. Μπορούμε να αφήσουμε και λίγο παραπάνω σάλτσα. Να έχουμε μέσα στο τσικάλι μας, εννοείς. Λίγο παραπάνω νερό. Εγώ τώρα τρώω λίγο στεγνό έτσι για να μην, να μην φαίνεται άσχημα και στην κατσαρόλα. Αυτό είναι ωραίο φαγάκι για τραπέζι, για τη μέση. Να το βάλεις στη μέση να πάρει να... Και λίγο ελαιόλαδο φρέσκο από πάνω. Θέλω, θέλω λίγο. Βάλε μου γαριδούλες. Ο άνθρωπος. Δεν πειράζει τώρα που επειδή έχει ψηλοψηφθεί. Ένα μύτη να μη σου βάλω. Όχι, όχι, άσε καλύτερα, μην μου βάλεις μύτη. Αυτό θα φας. Ναι, να δοκιμάσω, θέλω καλά. Τι θα κάνω, τσιμπούς θα κάνω. Πέντε και τώρα είχες δίκιο, ήθελε μια φετούλα ψωμί, χωριάτικο. Παιδιά το ήθελε, γιατί έχει. Να κάψουμε ένα τηγάνι, να τη βάλουμε πάνω να. Λοιπόν, δεν τρώμε από το πλάνο. Θα το βάζω μπροστά αυτό εδώ για να μην φωνάζετε πάλι. Τι το σπρώχνει, τι λένε. Αφού κοίταγα, δεν ήταν. Κάνουν zoom στο πιάτο τη Ανδριανή. Είδατε τι τρώω. Απλά έχω παχύνει τώρα τελείω. Έστεινε ο σεφ μία ώρα το design, το πιάτο. Να φανταστώ ότι δεν έχουμε πυρούνι. Δώσε καλή στη γυναίκα. Συγγνώμη. Γιατί δεν μου δίνει τόσο εγώ από τα πιάτα. Θέλω να μην ζητήσω. Γιατί δεν θα το σου είπα, δώσε πυρούνι. Το πεις. Σε σένα. Στα εικονίσματα το είπα. Και πρέπει να πάρω κι εγώ γιατί με το κουτάλι. Την Ευαγγελίστρα. Εγώ την κατσαρόλα, βλέπετε. Ο βαθμό δυσκολία 0. Ναι, πολύ εύκολα. Σε 5 λεπτά τρώμε. Είναι αρκετά νόστιμο. Να σου πω, μπορούμε να την βράσουμε λίγο τη γαριδούλα πριν. Λίγο. Μπορούμε, αλλά γιατί να είναι, αφού ψήθηκε. Δηλαδή. Πράσινο, θέλει, δεν σου καλό χαρτί. Πράσινο. Ωραία, σάλτσα. Α, λίγο όμω. Παιδιά, είναι. Μωρέ, εγώ και με φρυγανιά την τρώω αυτή τη σάλτσα. Θέλει, βέβαια, η ιδέα που ήθελε για τη μακαρονάδα με τα λιγκουίνι. Ναι, σε ευχαριστώ. Αυτό ακριβώ θα κάνει. Γιατί εψώνει λιγκουίνι και ήθελε να δει πώ θα τα. Πήρα θαλασσινά και θέλω να τα μαγειρέψω με λιγκουίνι, ναι. Και τον ρώταγα, μ' αρέσει έτσι θα τα κάνω θέμα. Ναι, μια χαρά είναι. Αυτή η φέτα, ρε παιδιά, τελικά. Άλλο και πράγμα. Και να πει τρομερή. Και πόσο του πήγε το ούζο. Εμεί λίγο έχουμε αποπροσανατολιστεί από την εκπομπή τώρα. Και καθόμαστε και τρώμε, αλλά. Αυτά.